Δουλεύει με πολύ τηλεργασία τον κύριο Κουγιουμτζή, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και το λέω χαριτολογώντας. Δεν μας περιμένει σήμερα στο μαγαζί του, γιατί δυστυχώς είναι κλειστό όπως όλων των συναδέρφων του και όπως όλη η χώρα. Καλησπέρα κύριε Κουγιουμτζή. Καλησπέρα κύριε Σαδήμα, κύριε Κλώσσα, κύριε Τσουκαλά. Εσείς με τηλεργασία είστε τώρα κύριε Κουγιουμτζή, εσείς? Κοιτάξτε, εδώ είμαστε εσόκλειστοι τώρα μέσα στα σπίτια μας. Με τηλεκοντρόλ, δεν είναι με τηλεργασία. Γι' αυτό με τηλεκοντρόλ να περνάει η ώρα. Γι' αυτό είπα ότι καλά θα μας δώσει πάσα τώρα. Για πάμε, ναι. Άνθρωποι που δουλεύαμε και εμείς ουσιαστικά 7 μέρες τη βδομάδα και 12 και 13 ώρες την ημέρα, είμαστε τώρα στο σπίτι και ασχολούμαστε πια με το online, με το ίντερνετ, με το e-shop ουσιαστικά. Όσοι έχουμε e-shop, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν. Υπάρχει κίνηση τουλάχιστον από το e-shop. Υπάρχει κίνηση από τις online αγορές, τουλάχιστον για να βγει ένα ποσοστό από τα σπασμένα. Κύριε Κλώσσα, υπάρχει μια ανωδική πορεία. Και αυτό είναι δεδομένο, γιατί όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, είναι πάνω στους υπολογιστές, δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν, άρα εκ των πραγμάτων μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ και ψωνίζουν. Καλά, δεν μπορώ να φανταστώ από τις ολιάδες και από αυτά που πουλάς τώρα να πουλάς τίποτα στολίδι για τα Χριστούγεννα τώρα. Να το έχεις τρίψει εκεί πέρα τώρα το εμπορικό δαιμόνιο το δικό σου. Όχι, όχι, έχουμε κάνει ένα καλό e-shop εδώ και καιρό, το οποίο έχει έτσι αντικείμενα ιδιαίτερα που πολλούνται προς συλλέκτες, προς άλλες κατευθύνσεις και πουλάμε πια και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί μέσω του e-shop πια ανοίγεσαι σε μια αγορά έτσι εκατομμυρίων ανθρώπων. Εσείς... και αυτό είναι σημαντικό. Και μάλιστα σαν επαγγελματικό επιμελητήριο δράτωμε της ευκαιρίας να το πω αυτό, ότι θα προχωρήσουμε στη δημιουργία 1000 e-shops δωρεάν του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας για 1000 μέλη μας. Και μάλιστα θα μπορέσουμε να επιμορφώσουμε αυτά τα μέλη να μπορέσουν να το δουλέψουν. Γιατί πέρα του να το δημιουργείς, πρέπει να μπορείς να το δουλέψεις κιόλα. Πού να απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται. Να έχεις τη δυναμική ούτως ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός στο ίντερνετ. Σωστό. Κύριε Κουγιουμτζή, όποιος ενδιαφέρεται, πού να απευθυνθεί για να μετέχει σε αυτό το πρόγραμμα? Θα μπει μέσα στο site του επιμελητηρίου, έτσι, www, επαγγελματικό όπως το ακούμε, ΕΑ. Οπότε εκεί υπάρχει link όπου θα το κατευθύνει, τι ακριβώς θα κάνει, πώς θα το κάνει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Ενδιαφέρον και αυτό, γιατί και πέραν από τον κορονοϊό, το ηλεκτρονικό εμπόριο ανεβαίνει πολύ στα χρόνια μας και μόλις θα κερδίσουμε τον κορονοϊό, ανοίγεις αγορές που δεν μπορούσε να ανοίξει αλλιώς με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που έπρεπε να είσαι εκεί, να βρεις πελάτες, να βρεις αντιπροσώπους, ενώ τώρα είναι πολύ εύκολο. Με ένα κλικ μπορεί να πάρουν από τα βάθη της Κίνας. Και ένα άλλο κομμάτι που φτιάχνουμε και πάλι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σημαντικό, είναι τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Ένα που θα δημιουργηθεί στην Πλάκα Μοναστηράκη, ήδη έχει δημιουργηθεί, λέγεται Αγορά Athens, ήδη χρηματοδοτείται από το Δήμο της Αθήνας και μέσα από παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, μέσα από συνέργειες των επιχειρήσεων στο χώρο αυτόν τον συγκεκριμένο, θα φτιάξουμε ένα τουριστικό εμπορικό ανοιχτό κέντρο της Αθήνας. Εξαιρετικό είναι αυτό και θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα και όταν θα έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Μέχρι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όμως, ο χρόνος μετράει ανάποδα και σε αντίστροφα και σε πολύ λίγες μέρες. Έχουμε 16 του Νοέμβρη. Σε ένα μήνα και κάτι θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλετε το δώρο στους εργαζόμενούς σας. Το οποίο θα το καταβάλλετε στο σύνολό του, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει η κυβέρνηση, και θα περιμένετε. Βγαίνουν οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές να πληρώσουν το δώρο? Εδώ ερχόμαστε στα δύσκολα πια. Πέρα από το ότι ασφιχτιά το υγειονομικό σύστημα της χώρας, τα νοσοκομεία, ασφιχτιά πλέον και η αγορά και οι επιχειρήσεις. Μία στις τρεις επιχειρήσεις φαίνεται ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Ναι. Από ό,τι δείχνουν και οι προσλαμβάνουσες που έχουμε και σαν Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά και σαν Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Δεν μπορεί να αποδίδει μια επιχείρηση κλειστή
με κρατική εντολή ουσιαστικά να αποδίδει το 100% του ενοικίου του, όλες τις υποχρεώσεις, τέλος του μήνα να αποδώσει έμφυα, να αποδώσει φόρο εισοδήματος και να μπορέσει να αποδώσει και το δώρο το Χριστουγέννου. Και αν δεν ανοίξουμε, γιατί υπάρχει και αυτό το δεδομένο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό αν δεν ανοίξουμε καθόλου κατά το Δεκέμβριο. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Καλά, εκεί πέρα μιλάμε για καταστροφή. Βέβαια προέχει υγεία, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Αλλά σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις δουλειές. Εγώ απεύχομαι, κύριε Σιαδήμα, να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Τσουκαλά, γιατί περιμέναμε τα αναδρομικά που πήραν οι συνταξιούχοι να πέσουν στην αγορά, σε μια αγορά που έχει κλείσει. Περιμένουμε το δώρο που θα εισπράξουμε στον ιδιωτικό τομέα να ξαναπέσει στην αγορά. Αυτό γίνεται. Τελικά σχετικά. Το δώρο σήμερα μάθαμε άλλα. Ενώ μέχρι τις τελευταίες τρεις μέρες η κυβέρνηση έλεγε θα είναι επί του ονομαστικού μισθού. Δυστυχώς πήγαμε στο χειρότερο σενάριο. Γι' αυτό φέρνω την κουβέντα εκεί πέρα τώρα. Ναι. Εν τέλει, τι θα πληρώσει ο Κουκιουμτζής? Κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται ότι έκανε πίσω η κυβέρνηση, γιατί και το πρωί ο κύριος Κέρτσος δήλωσε επί του μισθού που λάβανε, αυτή είναι η φράση του, ναι. Και υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι στιγμής διαρροές ότι μάλλον θα είναι βάση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Τα 5.34 και λέστε κάνουν τα 800. Περιμένουμε να δούμε. Τα 5.34. Ένα δύο μέρες βλέπουμε άλλα πράγματα. Προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να δει τα χρήματα που έχει, αν θα τα δώσει πιο πολύ στο κοινωνικό μέρισμα που ετοιμάζεται να δώσει για ή στο δώρο Χριστουγέννου. Ναι. Απλώς επειδή αγωνιά ο κόσμος, καλό είναι να ξεκαθαρίσει άμεσα. Φαίνεται. Να πω και ένα άλλο τελευταίο, ότι προφανώς το να πάει και να πει ολόκληρο το δώρο, επιχειρηματία δώστο, λες ότι επιχειρηματίας έχει, θα δημιουργήσει πιο μεγάλους αυτοματισμούς. Δεν θα δίνει, γιατί δεν έχει επιχειρηματία. Μα προφανώς. Ωραία. Προφανώς. Ο εργαζόμενος στην ουσία δεν θα παίρνει. Αλλά από την άλλη. Άρα πρέπει να έρθει μια φόρμουλα να το πάρουν οι εργαζόμενοι στο ονομαστικό μισθό, αλλά το κράτος να πληρώσει άμεσα. Όχι να του πει του επιχειρηματία, πλήρωσε και εγώ σε 4 μήνες, δώσω τα λεφτά. Σωστό. Απλά για το ρεπορτάζ να σας πω ότι φαίνεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 στρατόπεδα μέσα στην κυβέρνηση. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτοί που λένε ότι να δοθεί το δώρο στον ονομαστικό μισθό. Τουλάχιστον μέχρι ένα επίπεδο να μπει ένα πλαφόν που θα είναι τα 800 το 1.000, αλλά μέχρι αυτό το πλαφόν να δοθεί ολόκληρο. Υπάρχει όμως και αυτοί που μετράνε τα χρήματα στο ταμείο και βλέπουν ότι δεν υπάρχει πολύ περιθώριο και αυτοί είναι, έτσι κι αλλιώς αυτή η διαρροή έγινε από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών που λένε ότι θα πρέπει το δώρο να δοθεί στα 5.34, τουλάχιστον το κομμάτι που θα επιδοτήσει το κράτος στο κομμάτι του δώρου. Σε συνέχεια τώρα αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, Κώστα, το κοινωνικό μέρισμα θα πάει όπως πήγε πέρσι στους ανθρώπους ή αυτό που λέει ο Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ότι ουσιαστικά θα πάρουν όσοι δεν πήραν κάτι όλο αυτό το διάστημα, είτε επίδομα, είτε 5.34, είτε 800. Από ό,τι φαίνεται θα πάει κυρίως τους μακροχρόνια ανέργους που δεν λάβαν κάποιο επίδομα. Γιατί ήταν περισσότερο από τα 2 χρόνια που είναι άνεργοι. Ακριβώς. Αν έχουν βέβαια κριτήρια, γιατί τα κριτήρια ακούγεται πως θα είναι πάρα πολύ σκληρά, από 2.500 ευρώ ο άγαμος μέχρι 4.500-5.000 ευρώ οικογένεια. Ναι, αλλά αυτό με σχολείς, πόσα λεφτά μπορεί να αυτό το κοινωνικό μέρισμα, 100 εκατομμύρια, 200, 300, δεν πάει παραπάνω. Ακούγεται ότι θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό λέω, με αυτό που λες εσύ τώρα, ότι δεν πάει παραπάνω. 300-400 ευρώ σε πιο πολλούς, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλο ποσό, 800-850 ευρώ σε πολύ λιγότερους. Στην πραγματικότητα βάζει ως βασικό κριτήριο. Δεν έχει ακόμα δει πώς θα κάνει το focusing. Βάζει ως βασικό κριτήριο ότι θα το πάρουν μόνο όσους παίρνουν το ΚΕΑ, όσους παίρνουν το κοινωνικό επίδομα ως χρήματα και δηλώνουν αυτά τα χρήματα μόνο μέσα στην χρονιά. Κάπου εκεί κινείται για να βρει μια βάση σε ποιους θα δώσει τα χρήματα. Ερώτηση. Πάμε λίγο σε ερωτήσεις με τους λαθατές μας που πραγματικά να σας πω σήμερα είναι από όλη την Ελλάδα. Όταν λέω όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά. Ο κύριος Γιάννης από την ΚΟ, Δωδεκάνησα, τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη ΚΟ. Λέει, κύριε Σκιαδήμα, είμαστε στον αέρα. Μπήκα στο Μάρτιο σε αναστολή με τα 534 ευρώ τα οποία τα έπαιρνα ως το Σεπτέμβριο. Όμως λέει από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα για κάποιο επίδομα. Ο κύριος. Η αναστολή, αν ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο, μπορεί να είναι και τώρα. Αχ, ναι, φαίνεται ότι τον έχουν βάλει, μάλλον. Ακούστε τώρα από τον ερχομενό. Και λέει, κανένα επίδομα θα πάρουμε, γιατί είμαι πολύτεκνη οικογένεια. Από τον ερχομενό. Γιατί
Οκεί οι κρεοπόλες και οι έμποροι μαναβικοί συνεχίζονται να βρίσκονται έξω από τους ΚΑΔ, λέει. Ναι. Στήριξης. Και ούτε επιστρεπτέ άλλοι δεν μπορούν να πάρουν, ούτε στα 800 ευρώ να μπουν. Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει ναι. ότι είναι εκτός κρεοπόλης. Γιατί υπάρχει η άποψη μάλλον του Υπουργείου Οικονομικών ότι επειδή αγοράζει ο κόσμος τρόφιμα ενώ δεν πάει να φάει έξω, ότι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Δεν είναι βέβαια έτσι, δεν είναι όλα τα πρόβλημα. Ναι, δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι έχουν αυξήσει τα έσοδά τους. Δηλαδή αυτοί που έχουν κρεοπολείο, άρα έχουν κρέας, εμπόρευμα, και αυτοί που έχουν μαναβική φρούτα, χόρτα, μπορούν να φάνε δηλαδή. Όχι, αυτοί. Όχι. Υπάρχουν... Κατάλαβα δηλαδή, εγώ το πάω παρακάτω. Ναι. Θα φάνε τα δικά τους. Θα φάνε τα δικά τους. Πόσο κρέας να φάσω. Αυτό σκέφτονται. Γελάμε για να μην κλέβουμε. Εκτός άμα ξεκινήσουμε την ανταλλακτική οικονομία, να πηγαίνει ο μανάβης πατάτες και να του δίνει μπριζόλες ο Χασάντης. Μα τι να πω τώρα. Ο κύριος Φίλιππος από τη Χίο, από το νησί της Χίου, πώς θα βγει ο 1,5 μήνας από τώρα ως τα Χριστούγεννα, μέχρι να καταβληθεί το ποσό για την αναστολή. Καταλαβαίνετε τι λέει. Έχει δίκιο, γιατί η πληρωμή των αναστολών στις πληττόμενες επιχειρήσεις πρόκειται να ξεκινήσει μετά τις 11 Δεκέμβρη. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν 30 Οκτώβρη τελευταία φορά και κάποιοι πληρωθούν 20 Δεκέμβρη 21, θα έχουν περάσει στην ουσία 50 μέρες χωρίς ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης τώρα, μιας και λέμε για τους μανάβηδες και τους κρεοπόλες, ο κύριος Γιάννης από την Έφηλο ΘΕΗ, γιατί έχουν κλείσει τους κλινικούς διαιτολόγους και αυτή την φορά? Και αυτό έχει έτσι μια... Αυτά είναι επιμέρους πολύ σημαντικά ζητήματα, όπου αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Οικονομικών να πει με ποια κριτήρια έκανε τις επιλογές αυτές, με ποια κριτήρια. Γιατί γιατροί είναι και αυτοί, γιατροί είναι και αυτοί. Επιδότηση στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί έχουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Και δεν πάω πολύ κιόλας. Προποθέτει, αν είσαι πληττόμενη επιχείρηση και όχι κλειστή, να έχει σημείωση τζίρο 20%. Και εγώ ρωτάω, κάποιος μπορεί τον Οκτώβριο του 2020 να είχε μείωση τζίρου 15% με τον Οκτώβριο του 2019, αλλά τον Νοέμβριο να έχει 0 τζίρο. Αυτός δεν έχει ανάγκη υποστήριξης. Ναι, αυτό που το πάτε. Απλά ξέρετε ότι πάντα όταν πρέπει να μπουν κριτήρια, ακόμα και για μισό ευρώ κάποιος θα αδικηθεί όταν μπαίνουν κριτήρια. Απλά εδώ θα μπορούσε να γίνει το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε να γίνει το εξής. Να πει το εξής. Έχεις ετήσια έσοδα μέχρι 15 ή μέχρι 20.000 ευρώ. Άρα είσαι μία απλή ατομική επιχείρηση. Δεν είσαι κάποιος που βγάζει πολλά λεφτά. Ναι. Άρα έχει κομπόδεμα. Mm-hmm. Σε αυτόν δίνω επιστρεπτέα επιδότηση με κριτήριο το αν έχει 10% μείωση ή 5% μείωση. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Εγώ δεν λέω να πάει να δώσει σε έναν που δηλώνει 70.000 ευρώ να του δώσει επιστρεπτέα επειδή έβγαλε 60 τον Οκτώβρη. Καταλάβατε. Σωστό. Ή έβγαλε εννοώ το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία, ειδικά επαγγελματιών και τομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς σε χαμηλά έπαδα κινούνται. Μια δεν μπορεί να του λέει, πήρες 800 ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 και 750 τον Οκτώβριο του 2020, άρα εσύ, ενώ τον Νοέμβριο θα πεινάσεις, δεν έχεις ανάγκη υποστήριξης. Επίσης, μια σελίδα για κριτήρια. Ο κύριος Γεράσιμος από την Αρτέμιδα, εδώ στην Αττική. Το 1997 βγήκα απαόριστον από την Επιτροπή Αναπηρίας με ποσοστό 67%. Το 2019 με ξανακάλεσαν και πέρασα και πάω ως 70% για τα επόμενα δύο χρόνια. Παρά τα αυτά όμως, πάλι καθυστερούν. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια κολλησυργία τώρα και σε όλα τα υπόλοιπα με όλο αυτό που γίνεται με τον κορονοϊό. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και το διάβασα αυτό το μήνυμα, γιατί έχω πολλά τέτοια μηνύματα εδώ πέρα. Έχει πολλά τέτοια μηνύματα εκπομπή πάνω σε αυτό και βλέπω ότι υπάρχουν παρενέργειες και στα υπόλοιπα. Έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις παρατάσεις. Θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει όσοι λίγοι η αναπηρία και είναι πολύ το Δεκέμβρη, αν δεν υπάρξει δυνατότητα να πάνε στα ΚΕΠΑ, θα πρέπει απευθείας να υπάρξει παράταση καταβολής είτε επιδομάτων είτε αναπηρικών συντάξεων. Υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση σε όλες τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί είτε λόγω τηλεργασίας, είτε λόγω κορονοϊού, είτε όλο αυτό έχουν πάει όλα πίσω και δεν κινείται τίποτα το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όπως έγινε και το πρώτο δίμηνο της πανδημίας, έτσι και τώρα, αυτό λειτουργεί σωρευτικά αρνητικά και είναι σαν να γεννάει προϋποθέσεις καθυστέρησης ενός εξαμήνου. Αφού πάτε το τενεκεδάκι προς τα κάτω, δεν είναι η λύση. Είσαμε μετά το πρώτο τρίμηνο πανδημίας, είναι ότι είναι σαν να χάθηκαν 7 μήνες. Κύριε... Αντίστοιχο θα γίνει και τώρα, δυστυχώς. Κύριε Κουμπιτζή. Εγώ σήμερα μίλαγα με υπάλληλο στο ταμείο. Ναι. Με πήρε πολύ καλή υπάλληλος, μου είπε, για μια υπόθεση που έχετε, να αναλάβει, μου είπε 2-3 πράγματα. Της λέω, πού μπορώ να σας βρω.
για να απαντήσω. Και τι μου λέει, επειδή είμαι μόνη μου σε όλο το υποκατάστημα αυτή τη στιγμή, στο κομμάτι των συντάξεων τη έκδοση, δεν μπορείτε να με βρείτε. Θα σας καλέσω εγώ αύριο την ίδια ώρα, γιατί επειδή παίρνω συνέχεια τηλέφωνα, δεν προλαβαίνω να σηκώνω τη γυναίκα. Εγώ γνωρίζω προϊστάμενο σε τέτοιο τμήμα που λέτε, ο οποίος, αυτός προϊστάμενος, ξέρετε πόσα άτομα έχει από κάτω του? Κανένα. Όχι. Εγώ το λέω γιατί πρέπει ο κόσμος να έχει μια εικόνα. Γιατί έχουν ρωτάει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει λόγω τηλεεργασίας, λόγω ευπαθών ομάδων στο δημόσιο, λόγω μη δυνατότητας να γίνουν τάχιστα καταθέσεις εγγράφων. Αυτό θα οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η οποία εκτιμώ ότι δυστυχώς θα συμπαρασύρει και την προσδοκία της κυβέρνησης, την καλόπιστη, λέω, φιλοδοξία, να έχουμε επιτάχυνση από το 2021 και μετά. Σωστό. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα που δουλεύει στο ΕΦΚΑ, ότι τι τηλεργασία να κάνουμε στο ΕΦΚΑ, αφού δεν είναι ψηφιοποιημένο τίποτα. Πώς θα δουλέψουμε από το σπίτι μας, αφού είναι φάκελοι που είναι μέσα στα γραφεία, πώς θα κάνουμε τηλεργασία? Η πλατφόρμα από τη Ζάγυνθο. Όλα τα νησιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Φαίνεται και είναι και ο κόσμος μέσα στα σπίτια του τώρα λόγω και όλο αυτό με τον κορονοϊό. Η πλατφόρμα για τα 400 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους, έχετε κάποια εικόνα, κύριε Σουσαλά? Αυτό περιμένουμε ανακοινώσεις του ΑΕΔ, αλλά είναι πιθανόν η πλατφόρμα να ακούτε να και τα, μόνο. Ακούτε και τα email που χτυπάνε, ναι. Μόνο για αλλαγή του ΑΕΒΑ και τίποτε άλλο. Επίσης, το κράτος γνωρίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Επίσης, ναι. Και αυτό το ξέρει ίσως και ο κύριος Κουγιουμτζής, λέει. Έχουμε λάβει, ο κύριος Σωτήρης έχει τα στοιχεία του εδώ, έχουμε λάβει από την 2 και 3 επιστρεπτέα σύνολο 6.000 ευρώ. Τώρα στην 4, το ελάχιστο που δικαιούμαστε πόσο είναι? Αν είναι 1.000 και 2.000 ευρώ με 4 εργαζομένους, τότε να το κλείσουμε και να φύγουμε, λένε εδώ οι συνάδελφοί σας, κύριε Κουγιουμτζή, και μάλιστα έχω όνομα, διεύθυνση, επίθετο. Εκεί θα είναι περίπου το ποσό και εμείς δηλαδή, φωνάζουμε. Εσείς που έχετε 4 εργαζομένους θα πάρετε 2.000 και τα 1.000 θα τα επιστρέψετε? Ακριβώς εκεί. Είναι, αν είναι πληττόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να έχει και το μείον 20% Οκτώβριο και Νοέμβριο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε σχέση με το 19. Ο Νοέμβρης θα είναι κλειστή επιχείρηση, θα πρέπει να πάρει αυτό τα 2.000 ευρώ που είναι το μίνιμουμ και το 50% και τι ουσιαστικά τώρα να επιστραφεί. Γιατί... Αλλά τι γίνεται όμως? Ναι. Εμείς ζητάμε μη επιστρεπτέα και προκαταβολή και επιχορήγηση. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, γιατί αυτό που ουσιαστικά έχει δοθεί ως παροχή προς την αγορά και την επιχειρηματικότητα εκ μέρους της κυβέρνησης είναι αναστολές και δάνεια. Mm-hmm. Αναστολές για τον Απρίλιο, όπου θα υπάρχει ένα βουνό χρεών που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε επιχειρηματίας ερχόμενος. Λες και τον Απρίλιο, Απρίλιο θα και ναι, δάνεια. Ναι. Και δάνεια και δάνεια. Θα γεμίσουν αυτόματα τα ταμεία. Εμείς... Και άμα ήταν μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που μας πέρασε, δηλαδή το πρώτο κύμα της πανδημίας, και μετά πηγαίνανε καλά τα πράγματα, να πεις εντάξει, οκ, okay, 2 μήνες είναι, θα τους πληρώσω μαζεμένους μετά ή θα τους βάλω σε δόσεις. Τώρα πλέον από τον Μάρτιο και μετά είναι μόνο αναστολές, μεταθέσεις, παγώματα, δανεικά όπως είναι οι επιστρεπτές 1, 2, 3. Και αυτό περνάει και στην αγορά. Δηλαδή τώρα έχουμε το θετικό μέτρο. Του παγώνουν οι επιταγές για 75 μέρες. Αυτό ενώ είναι πολύ θετικό μέτρο και ήταν απαραίτητο να γίνει. Mm-hmm. Έχει βέβαια κριτήρια ή να είναι κλειστή επιχείρηση, να έχει μείωση συγκεκριμένη τζίρου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι για εκείνος που περίμενε λεφτά δεν θα πάρει. Βέβαια. Όλη η αγορά. Είναι παράπλευρες απώλειες αυτά. Ακούστε, έχει απώλειες. Κάνουμε καλή κουβέντα. Και ένα άλλο θετικό μέτρο είναι να επισημάνω, είναι αυτό που ανακοινώθηκε εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής για 50 εκατομμύρια ευρώ. Μη επιστρεπτέα, επιχορήγηση, ναι, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ουσιαστικά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 9. Και λέτε για θετικά έτσι, και παγώνουν. Είναι σημαντικό κομμάτι, έστω και αυτά τα λίγα λεφτά επειδή... είναι μη επιστρεπτέα και θα δώσουν ανάσα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σωστό. Που ήδη στο εμπαρόδο να πω ότι δεν έχουν έως τώρα χρηματοδοτηθεί επαρκώς. Επειδή λέτε για θετικά μέτρα, να πούμε ότι παγώνει από ό,τι φαίνεται και τα αναδρομικά του ΕΦΚΑ του 19 από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μάλλον παγώνουν, δεν θα πρέπει να πληρωθούν τώρα, θα πάνε προς τα πίσω. Η εκαθάριση θα πάει σε 5 μήνες από ό,τι φαίνεται.
του 19. Αυτό. Θετικό είναι, γιατί τουλάχιστον δεν πάει να το πληρώσει τώρα. Το λέω, παιδιά, με σε 5 μήνες θα τα έχει. Εντάξει, όχι. Αλλά... Και αναστολή πληστηριασμών έχουμε εκείνο θετικό, αλλά περιμένουμε να γίνει και η ίδια. Μην με πας εκεί. Πρέπει, Κώστα, πρέπει να κλείσουμε και διαβάζω ένα ερώτημα τώρα για να καταλάβετε. Μιλάμε για τζίρους και κλείνουμε με αυτό. Έχω εδώ τα στοιχεία. Τον ευχαριστώ. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 19 είχαμε μεικτά κέρδη 450.000 ευρώ. Μην εκπλήσετε από το ποσό. Είναι κατασκευαστική εταιρεία. Είναι κωδικός 312. Αυτό το δίμηνο που μιλάμε, ξέρετε τι μεικτά έχουνε. 15.000 ευρώ. Πρώτον. Δεύτερον, γράφει εδώ ο άνθρωπος πόσο κόσμο έχει, τι πρέπει να πληρώσει. Επιστρεπτέα δεν είχε πάρει το προηγούμενο διάστημα, γιατί μπορεί να θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι εντάξει, πάμε, δεν τη χρειαζόμαστε. Πάμε μετά το καλοκαίρι, αφού υπήρχε αυτή η εικόνα, θα καταφέρουμε, δεν θα πάμε σε lockdown. Και κακά τα ψέματα, οι κατασκευές κινούνται έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο που κινούνται. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε ανάγκη, σημειώνει ο άνθρωπος, και την επιστρεπτέα αποκαταβολή. Αλλά πόσο να πάρουμε, τι λεφτά να πάρουμε. Αυτό σημειώνει. Λοιπόν, κύριοι, με αυτό θα κλείσουμε.